Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχάς για την πρόσκληση και την ΕΣΥΜΕΤ, την κυρία Μακεδάκη. Αναρωτήθηκα στην αρχή όταν μου έγινε η πρόσκληση τι να πω εγώ για την πειρατεία. Θα μπορούσα να μιλήσω ως φοιτητής ραδιοπειρατής ή ως διόπτης της πειρατείας όταν ήμουν ο πρόεδρος του FBI. Σήμερα όμως είμαι υποδιοκτήτης στον ΚΕΑ και έψαξα λοιπόν να βρω πού μπορεί να συνδέει την πειρατεία με τον ΚΕΑ. Ο ΚΕΑ λοιπόν είναι ο ενιαίος αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός του συγγενικού δικαιώματος, των τραγουδιστών, των μουσικών, των παραγωγών, Ελλήνων και ξένων. Ιδρύθηκε το 2012, τα ιδρυτικά του μέλη είναι ο Γκράμμο Ερατό Απόλλων. Οπότε εκπροσωπεί στην ουσία, δεν εκπροσωπεί, εισπράττει και διαχειρίζεται ένα δικαίωμα, το 49.1, ένα άρθρο. Ρωτήθηκα λοιπόν πώς ξεκίνησε, τι είναι η πειρατεία. Η πειρατεία, όπως είπαν και οι προλαμβήσαντες, είναι μια εκτροπή, είναι μια μόνιμη ανθρώπινη εκτροπή από οποιοδήποτε πλαίσιο. Στον νόμο μας, είτε στον 21-21, είτε στον 44-81, δεν υπάρχει λέξη πειρατεία. Στην ουσία, η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ιστορικά έχει πειρατεία. Ξεκίνησε το 1964, όταν το περιβάλλον ήταν πολύ πιο αυταρχικό στα μέσα και ξεκίνησε λοιπόν με το Radio Carolina, το Radio Carolina, ας πούμε, το καράβι, το περίφημο, το πειρατικό, το οποίο εξέπεπε κόντρα στο BBC. Στη συνέχεια, ξέρουμε, 64 έγινε αυτό, ότι στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλούς πειρατικούς, αγαπητούς, ρομαντικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων σε κάποιον έπαιζα κι εγώ. Τότε λοιπόν αυτό ήταν μια πραγματική ανάγκη. Ήταν ανάγκη να σπάσει το πλαίσιο μέχρι που φτάσαμε στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Οπότε πήγαμε στα FM, από τα AM, από την κεραία πήγαμε σε αποκωδικοποιητές στην τηλεόραση, τώρα έχουμε το ίντερνετ και τα applications. Καταλήξαμε σε ένα περιβάλλον λοιπόν όπου δεν αδειοδοτείται κάποιος για να εκπέμψει στο ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά. Δηλαδή το ίντερνετ δεν δίνει άδειες. Δεν αδειοδοτείται, είναι ένα domain name. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο εκτροπές. Η μία είναι η αναπαραγωγή των ηχογραφημάτων χωρίς άδεια για τους παραγωγούς και τους πνευματικούς δημιουργούς. Και η άλλη είναι η αποφυγή πληρωμής της εύλογης αμοιβής. Εκεί είναι ο ΚΕΑ. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μπει σε ένα χαοτικό νέο περιβάλλον ιντερνετικών web radios και λόγω του ακριβότερου σπορ λιγότερων web TVs, κυρίως είναι αναπαραγωγή από κάποιους κλάδους στα web TVs, βλέπουμε εφημερίδες, σούπερ μάρκετς, κάνουν τα δικά τους εταιρικά web TVs. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα χαοτικό περιβάλλον το οποίο δεν αδειοδοτείται. Ο ΚΕΑ δεν καλείται να αδειοδοτήσει κάποιο web radio με την έννοια του να του δώσει άδεια λειτουργίας. Ο ΚΕΑ λοιπόν καλείται να εισπράξει την εύλογη αμοιβή με το 49.1 και φυσικά παράλληλα η πνευματική δημιουργή με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ο Γκράμμο να εισπράξει το αποκλειστικό του δικαίωμα. Υπάρχει ένα αμοιβολόγιο το οποίο εμείς το έχουμε διαθέσιμο για τα μη εμπορικά, τα λεγόμενα χομπίστικα ραδιόφωνα. Έχουμε λοιπόν καθιερώσει δύο αμοιβές και ένα entry fee όπως το λέμε στον ΚΕΑ για τα web radios. Το πρόβλημά μας είναι ότι το περιβάλλον είναι χαοτικό. Δηλαδή, στην Ελλάδα μόνο υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ερασιτεχνικά ραδιόφωνα χομπίστικα, υπάρχουν επαγγελματικά ραδιόφωνα. Ξέρουμε όλοι και τα είδατε και πριν, όλα πάνε στο άειλο, ιντερνετικό, δορυφορικό, σε καμία περίπτωση φυσικό περιβάλλον. Φανταστείτε ότι η ΟΚΕΑ εισπράττει κάποια χρήματα από τα ραδιόφωνα, τα FM, τα οποία είναι αρκετά χρήματα και αποδίδει και τον αντίστοιχο ΦΠΑ και την όλη λειτουργία του. Φανταστείτε ότι σήμερα μόνο 3% του ποσού αυτού, το οποίο πλησιάζει περίπου τα 900.000 ευρώ, μόνο 3% είναι χρήματα που πληρώνεται ο ΚΕΑ από simulcasting και από webcasting. Επειδή όμως όλα θα πάνε στο ίντερνετ και όλα θα πάνε στα applications, δεν θα μείνει η FM, το ξέρουμε αυτό, ήδη σε πάρα πολλές χώρες έχει τελειώσει και η λειτουργία των FM, προβλέπεται μάλλον ένα περίεργο και δυσάρεστο μέλλον, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τελειώνω βάζοντας κάποια θέματα. Το ένα θέμα είναι η ταυτοποίηση
των web radios και των web TVs, που είναι μεγάλος αγώνας που κάνουμε και εμείς και πιστεύω και όλοι οι οργανισμοί και των πνευματικών δημιουργών. Η συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή των Επικοινωνιών και των Εκδρομίων είχε υπάρξει και υπάρχει, αλλά δεν είναι επαρκής, διότι έχουμε πάρα πολλά web radios τα οποία λειτουργούν από φυσικά πρόσωπα, τα οποία ούτε μπορούν να βρεθούν, ούτε μπορούν να τιμολογηθούν. Η λειτουργία της Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική, το είπατε όλοι, θα απευθυνθούμε σε αυτήν για να μπορέσουμε να διακόψουμε ίσως ή να απειλήσουμε τη διακοπή ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. Όπως σας είπα, τα φυσικά πρόσωπα δεν εντοπίζονται, ακόμα όμως και τα εταιρικά πρόσωπα δεν είναι εύκολο να προσεγγιστούν, δεν στέλνουν τα λεγόμενα οικονομικά στοιχεία για να μπορέσεις να να βγάλεις τον υπολογισμό της εύλογης αμοιβής. Βάζουμε λοιπόν ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο πρακτικό, αλλά μας απασχολεί πάρα πολύ. Φαντάζεστε λοιπόν τι έχει να γίνει αν όλο αυτό το ποσό που σας ανέφερα, το οποίο διανέμεται στους δικαιούχους, μεταφερθεί στο ίντερνετ. Χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί αυτό και από το κοινό και από τις αρχές και από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους. Θα πρέπει να γίνει γνωστό το αμοιβολόγιο μας, το οποίο έχει συγκαταβατικές ρυθμίσεις για κάποιον που ξεκινά κάτι ως χόμπι. Όπως σας είπα, έχει ένα entry fee. Θα πρέπει να συνεργαστεί ο ΓΚΕΑ και με το πνευματικό δικαίωμα και με το επιγραμμικό πνευματικό δικαίωμα και με το γράμμο φυσικά που είναι και μέλος του ΓΚΕΑ, ο γράμμο. Ήδη συνεργαζόμαστε με τον Πράγμα στην προσπάθεια να αδειοδοτήσουμε αυτά τα λίγα ραδιόφωνα που έχουμε αδειοδοτήσει. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτεία ότι μιλάμε για τεράστια ποσά ΦΠΑ που χάνονται και θα χαθούν στο μέλλον, εάν συμβεί όλο αυτό. Ο αφέντητος ανταγωνισμός των περίεργων παράνομων χρηστών απέναντι σε αυτούς που έχουν κανονική εκπομπή, κυρίως αυτούς που κάνουν το simulcasting, και είναι η κανονική ραδιοφωνική σταθμή, η τηλεοπτική των FM ή της ΚΕΡΕΑΣ. Και φυσικά, πίσω από όλα αυτά, όπως είπαν και οι προαναλύσαντες, υποκρύπτεται φοροδιαφυγή. Αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι ήμουν σύντομος. Ευχαριστώ.